Κύριος Τόμψεν επιμένει. Τις προάλλες, μάλιστα, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έδωσε ένα συγκεκριμένο μέτρο της αναγκαίας μείωσης μισθών. Greece's minimum wage increased by 60% between 2000 and 2009, was increased by 40% on average in the Europe, in the euro area during this period. Greece's minimum wage is something like 50% above Portugal and almost 20% above Spain and five times or more higher than Balkan peers in Romania and Bulgaria. Γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε και στο Ισραήλ πρέπει να έχουν μισθούς Αιγύπτου. Let me tell you about Bulgaria. The cost of labor in Bulgaria is three times lower than in Greece. Να σας πω εγώ για τη Βουλγαρία. Το εργατικό κόστος στη Βουλγαρία είναι τρεις φορές χαμηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Βλέπουμε μήπως ξένες επενδύσεις να έρχονται? Όχι. Είναι το εργατικό κόστος ο πιο σημαντικός παράγοντας για έναν ξένο επενδυτή? Όχι βέβαια. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες επενδύσεις πηγαίνουν στη Γερμανία, που έχει υψηλούς μισθούς. Γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό να είσαι φτηνός. Σημαντικό είναι να είσαι ανταγωνιστικός. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες επενδύσεις πηγαίνουν στη Γερμανία, που έχει υψηλούς μισθούς. Γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό να είσαι φτηνός. Σημαντικό είναι να είσαι ανταγωνιστικός. Σημαντικό είναι να είσαι ανταγωνιστικός.